Καλημέρα. Μπήκα στο αυτοκίνητο για να πάω να κάνω μια δουλειά στη Λευκωσία και επειδή τελευταία φορά που έχει οδηγηθεί το αυτοκίνητο αυτόν είναι από τον κύριο Παναγιώτη, είναι δύσκολο για μένα να βγω από το χώρο στάθμευσης. Λοιπόν, είπα να κάνω αυτόν το έκτακτο για να χρησιμοποιήσουμε το χρόνο μας δημιουργικά. Εννοείται ότι έχω τοποθετήσει το τηλέφωνο πάνω σε έναν ειδικό stand. Είμαι εντελώς hands free, το βλέπετε, δεν έχω στα χέρια μου κάτι. Κοιτάω μόνο την οδήγηση. Και είπα να κάνουμε αυτό το βιντεάκι, το οποίο να είναι ένα βιντεάκι που να συζητήσουμε λίγο τα ελαττώματα μου. Είστε να μιλήσουμε σήμερα για τα δικά μου ελαττώματα. Γιατί νιώθω ότι τα περισσότερα βίντεο που κάνουμε στο κανάλι μας εστιάζονται πάνω σε ελαττώματα άλλων ανθρώπων και όχι στα δικά μου. Και επειδή πάρα πολλοί από εσάς μελούζετε με αγάπη και καλοσύνη και θαυμασμό και λατρεία θα έλεγα και έχετε μια πολύ εξειδανικευμένη εικόνα του εαυτού μου, μια δικιά μου πολύ εξειδανικευμένη εικόνα, είπα να φτιάξω αυτό το βίντεο για να σας μιλήσω για τα δικά μου ελαττώματα, τα δικά μου λάθη ή τις δικές μου συμπεριφορές που δεν μου αρέσουν ή τους τρόπους με τους οποίους έχω λειτουργήσει στο παρελθόν ή λειτουργώ στο παρόν και νιώθω ότι δεν είναι αυτοί οι τρόποι καλοί για μένα και όχι μόνο για μένα αλλά και για τους ανθρώπους που είναι στη ζωή μου και είναι πάρα πολλοί άνθρωποι στη ζωή μου και είστε κι εσείς όλη η παρέα από το YouTube στη ζωή μου, πραγματικά είστε. Έχουμε μιλήσει πρόσφατα σε κάποια vlogs, έχουμε μιλήσει για τη ρητορική μίσους, την κακή φύση, το comments. Θυμάστε που σας είχα διαβάσει εκείνον το πολύ ωραίο άρθρο της Αναστασίας της Κολτσίδα, που προσπαθούσε η Αναστασία μέσα από μια έρευνα που έκανε σε έρευνες και άρθρα ψυχολόγων να εξηγήσει γιατί κάποιος άνθρωπος όταν μπαίνει στο διαδίκτυο μπορεί να αποσυνδεθεί από τον εαυτό του και να σχολιάζει με ένα αρνητικό τρόπο και να μην το αντιλαμβάνεται ότι αυτοί που τον παρακολουθούν, αυτοί που είναι οι παραλήπτες των μηνυμάτων του είναι άνθρωποι. Λοιπόν, όσον αφορά σε αυτό το κομμάτι, σε κάθε περίπτωση, σε κάθε απολύτως περίπτωση που έχω οποιαδήποτε διάδραση με άνθρωπο στο κανάλι, το έχω πάντοτε στο μυαλό μου ξεκάθαρο ότι αυτός που γράφει είναι άνθρωπος. Μπορεί να μην τον έχω δει από κοντά, μπορεί να με έχει δει αυτός από το YouTube, μπορεί να μην έχουμε συναντηθεί κάπου σε μια παρουσίαση του βιβλίου μου, σε ένα σεμινάριο ή κάτι, αλλά είναι άνθρωπος. Ποιος αυτός ο άνθρωπος έχει συναισθήματα, αυτός ο άνθρωπος έχει ευαισθησίες, αυτός ο άνθρωπος έχει δικαιώματα. Λοιπόν, άρα είστε κι εσείς μέσα στη ζωή μου και σας αφορούν και εσάς τα δικά μου ελαττώματα. Λοιπόν, το μεγαλύτερο μου ελάττωμα, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι θυμώνω εύκολα. Να το παραφράσω. Είναι ότι κάποιες φορές αφήνω το θυμό μου ανέκφραστο, it builds up, χτίζεται αυτός ο θυμός και μετά θυμώνω έντονα. Και όταν θυμώνεις έντονα, σαφώς δεν έχεις όλη την ενέργεια του μυαλού σου και όλη την λογική σου εστιασμένη στο πώς θα επηρεάσει τους άλλους αυτή σου η συμπεριφορά. Για παράδειγμα, μέσα στο Σεπτέμβριο έφτιαξα ένα vlog, θυμωμένο vlog, το οποίο το είχε πάρει και ο Λούις και το έπαιξε στην εκπομπή
κάτω από το οποίο έγιναν διάφορες συζητήσεις, που είχα θυμώσει με μία κυρία η οποία με πήρε τηλέφωνο, δεν το απάντησα και επέμενε επιτέλους να, οπωσδήποτε να τη δω, και μετά μου είχε στείλει πίσω και κάποια χειριστικά μηνύματα. Εκ των υστέρων, in retrospect, δηλαδή τώρα που το σκέφτομαι αναδρομικά, ήταν λάθος μου που έκανα εκείνο το βίντεο. Ήταν λάθος μου γιατί το έκανα έχοντας θυμό μέσα μου, έντονο θυμό, και είμαι σίγουρη ότι κάποιοι άνθρωποι που παρακολούθησαν εκείνο το βίντεο ένιωσαν άσχημα και επηρεάστηκαν αρνητικά από εμένα, χωρίς να σημαίνει ότι παίρνω πίσω την άποψη που είχα και εξακολουθώ να έχω, ότι είναι πολύ καλή ιδέα να βάζουμε όρια στους ανθρώπους, να σεβόμαστε ήδη τον εαυτό μας και να μην επιτρέπουμε σε άλλους ανθρώπους να μην μας σέβονται, να μας καταστρατηγούν ή να μας εκμεταλλεύονται. Μπορούσα όμως όλο αυτό να το κάνω πιο gracefully, πιο χαριτωμένα. Για ποιο λόγο δεν ήμουν χαριτωμένη εκείνη τη μέρα, και μάλιστα αν δείτε εκείνο το βίντεο, όντως δεν ήμουν χαριτωμένη και εμφανισιακά. Πολύ άσχημη. Δεν πειράζει. Όταν είδα μετά που το έπαιζαν οι σατυρικές εκπομπές, είπα δεν πειράζει, έτσι εκεί να το δεις, να μάθεις άλλη φορά, να φροντίζεις, ώστε να μην φτάνεις σε εκείνο το σημείο. Γιατί είχα φτάσει εκείνη την ημέρα σε εκείνο το σημείο? Σίγουρα η πρόκληση ήταν από τα γεγονότα. Όμως, στην πραγματικότητα, ήμουνα σε μία φάση στην οποία είχα αμελήσει τον εαυτό μου, είχα αμελήσει την ψυχή μου και είχα ασχοληθεί υπέρ του δέοντος, υπέρ του δέον, δεν ξέρω ποιο είναι σωστή έκφραση, νομίζω είναι υπέρ του δέον. Λοιπόν, είχα ασχοληθεί περισσότερο από όσο θα έπρεπε με πρακτικά ζητήματα. Ήταν η περίοδος της μετακόμισης, οι πρώτες μέρες μετά τη μετακόμιση. Δεν δικαιολογούμε αυτή τη στιγμή. Προσπαθώ να σας εξηγήσω για ποιο λόγο νομίζω, δηλαδή κάνω μια εκλογήκευση αυτής της υπόθεσης, για να μπορέσω να καταλάβω για ποιο λόγο έφτασα εκεί, ούτως ώστε να μην το ξανακάνω. Λοιπόν, είχα εκείνη την περίοδο κούραση πολύ επάνω μου και παρόλο που είχα πολύ κούραση επάνω μου, δεν έδινα έμφαση στο να ξεκουραστώ, να χαλαρώσω και να κοιμηθώ επαρκώς. Με είχε πιάσει μία μανία, να την πω, υπομανία ίσως, γιατί διπολική δεν είμαι σίγουρη, έχουμε κάνει όλα τα τεστ. Με είχε πιάσει έτσι ένας υπερβάλλον ζήλος να φτιάξω το σπίτι, να κάνω πράγματα μέσα στο σπίτι, να προλάβω το ένα, να προλάβω το άλλο. Είχα βάλει πάρα πολλά μέσα στο πιάτο μου. Είχα αναλάβει πολλές υποχρεώσεις, τις οποίες εκ των υστέρων θα μπορούσα να μην τις είχα αναλάβει. Δηλαδή θα μπορούσα να είχα πει στον άντρα μου για συγκεκριμένα πράγματα, σε παρακαλώ κάνε το εσύ αυτό γιατί εγώ δεν έχω χρόνο, όμως από μόνη μου πήγα και τα ανέλαβα. Επίσης, τι γινόταν το Σεπτέμβριο, γιατί συνέχεια γίνονται πράγματα, τι γινόταν το Σεπτέμβριο? Ήμουνα σε μια φάση που είχα, πώς να το πω, είχα αποπροσανατολιστεί. Ήταν η φάση μεταβατική, αλλά θα μπορούσα να το προνοήσω ότι όταν αλλάζεις σπίτι, όταν κάνεις μετακόμιση, όταν αλλάζεις εργασία, χρειάζεσαι έξτρα χρόνο να τον αφιερώσεις στο να κάνεις δουλειά με τον εαυτό σου, ούτως ώστε να χωνέψεις τις αλλαγές και οποιαδήποτε αρνητικά συναισθήματα χτίζονται μέσα σου να τα δεις από νωρίς και να μπορέσεις να τα διαχειριστείς δημιουργικά προς το συμφέρον και το δικό σου και το γύρο σου, ούτως ώστε να μην βγουν προς τα έξω τόσο έντονα. Για παράδειγμα, τι θα μπορούσα να είχα κάνει? Εκείνη την περίοδο δεν είχα συνειδητοποιήσει ακόμη ότι χρειάζεται να βάλω αυστηρούς κανόνες στο κανάλι και δεν είχα μάθει ακόμη μέχρι τότε πώς να χρησιμοποιώ ορθά το μετριασμό του σχολείου. Άρα έμπαινα σε μια διαδικασία που διάβαζα συνεχώς σχόλια με τα οποία δεν έπρεπε να ασχοληθώ. Έχουμε πει τον do not engage with haters και ασχολούμουν. Αυτό το πράγμα
φέρνει αρνητικότητα μέσα μου, έφερνε αρνητικότητα μέσα μου, τοξικότητα, την οποία εγώ δεν την συνειδητοποιούσα, δηλαδή δεν είχα το μυαλό μου να δω τι πραγματικά κάνω σε μένα και ξεσπούσα. Μην φανταστείτε ότι έχω ξεσπάσει μόνο στο vlog εκείνο. Έχω ξεσπάσει και στον άντρα μου. Στα παιδιά μου φοβάμαι να ξεσπάσουν, να μας ειλικρινεί. Γιατί τα παιδιά μου τα έχω μεγαλώσει εγώ. Οπότε δεν δέχονται να τους δώσεις οτιδήποτε αρνητικό που δεν είναι δικό τους. Εάν θυμώσεις και ισχυριστείς ότι με έχει θυμώσει η Α συμπεριφορά η δικιά σου, η Β συμπεριφορά η δικιά σου, θα γυρίσουν και θα σου την πούν: κυρία μου, κάτι άλλο έχεις, ψάξε να βρεις τι έχεις και μην τα βγάζεις πάνω μας. Λοιπόν, άρα το μεγαλύτερο μου ελάττωμα είναι ότι όταν νιώθω να θυμώνω ή όταν έχω αρνητικό συναισθήματα, που συνήθως τα αρνητικά συναισθήματα είναι θυμός, είναι δυσαρέσκεια, κάτι δεν πάει καλά, κάποιες φορές δεν το πιάνω, δεν ασχολούμαι ουσιαστικά με αυτό, σαν να νιώθω ότι είμαι superwoman δηλαδή, και δεν με πειράζει το ένα, δεν με πειράζει το άλλο και μετά με πειράζουν όλα. Και αυτό σημαίνει πνευματική τεμπελιά στην ουσία. Κάποιες φορές είμαι πνευματικά τεμπέλα. Δηλαδή ενώ θα μπορούσα να είχα εντοπίσει εγκαιρότερα ότι κάτι μου πάει χ, και να ζητήσω και βοήθεια, θα μπορούσα να έχω κάνει κάποιες συναντήσεις με την ψυχολόγο μου, γιατί σας είπα ότι τώρα πηγαίνω, πώς το λένε, αλακάρτ. Έχουμε τελειώσει, πηγαίνω όταν έχω κάτι να ασχοληθώ. Όντως μετά από εκείνο το vlog πήγα. Πήγα και είδαμε κάποια πράγματα. Αλλά θεωρώ ότι φέρω ευθύνη ως άνθρωπος, ως σύζυγος, ως μητέρα, ως φίλη, ως καναλάρχησα εδώ στο YouTube, φέρω ευθύνη να έχω την προσοχή μου εστιασμένη στο πότε ξεκινούν να δημιουργούνται αρνητικά συναισθήματα μέσα μου και να τα διαχειρίζουμε εγκαίρως προτού βγουν προς τα έξω σε μια μορφή ακατέργαστη. Ο θυμός αυτός καθ' αυτός δεν είναι κακό πράγμα. Το πρόβλημα είναι ο ακατέργαστος θυμός. Ο θυμός ο οποίος δεν είναι εξηγημένος ούτε και στον ίδιο τον άνθρωπο που τον έχει, που δεν είναι ψυχοψαγμένος θυμός. Δηλαδή, σήμερα, σε σχέση με εκείνο το περιστατικό τότε, που με είχε εκνευρίσει μέσα στο Σεπτέμβριο, αν γινόταν ξανά εκείνο το περιστατικό, πάλι δεν θα έπεφτα στην παγίδα να υποκύψω στο συναισθηματικό εκβιασμό και να μιλήσω στο τηλέφωνο ή να κάνω κάτι το οποίο δεν περιλαμβάνεται στο ρόλο μου. Θα μπορούσα όμως να είμαι λιγότερο θυμωμένη. Θα μπορούσα να το κάνω αυτό με περισσότερη αποφασιστικότητα, αλλά από έναν τρόπο, από ένα χώρο ενσυναισθητικό. Δηλαδή αυτό που είχα κάνει τότε, που πήρα τηλέφωνο και φώναζα, δεν ήταν καλή ιδέα. Θα μπορούσα να πάρω τηλέφωνο και να μιλήσω σε πιο ήπιους τόνους και σε τόνους διαβεβαιωτικά ενσυναισθητικούς. Δηλαδή, παίρνω τηλέφωνο για να σας πω ότι είναι αλήθεια ότι δεν βλέπω πλέον κόσμο, είναι αλήθεια ότι δεν κάνω για κανέναν εξαίρεση, πραγματικά δεν κάνω για κανέναν εξαίρεση. Μιλάμε για παλιούς μου πελάτες οι οποίοι θέλουν πάρα πολύ να έχουν μια συνάντηση ή για ανθρώπους που είναι διατεθειμένοι να ταξιδέψουν από άλλη χώρα για να έρθουν να κάνουν μια συνάντηση και δεν κάνω καμία εξαίρεση. Για τον απλούστατο λόγο ότι είμαι δομημένος άνθρωπος, έτσι λειτουργώ δομημένα και άπαξ και προγραμματίσω κάτι, συνεχίζω να το κάνω όπως το έχω προγραμματίσει για να επιτύχω τον στόχο μου. Και ο στόχος μου αυτή τη στιγμή είναι το κανάλι στο YouTube. Αυτός είναι ο στόχος μου και αυτός είναι και ο σκοπός μου. Λοιπόν, θα μπορούσα να μιλήσω ήρεμα στην κυρία και να της πω αυτά που μου γράφετε δεν τα αποδέχομαι και τα βλέπω ως χειριστικότητα. Δηλαδή πάλι δεν θα υπέγεπτα, αλλά θα το έκανα in a more graceful manner, με ένα πιο χαριτωμένο τρόπο, ο οποίος να ήταν πιο δημιουργικός για όλους. Και για μένα και για την κυρία εκείνη, αλλά και για εσάς που παρακολουθείτε το κανάλι. Αυτό νομίζω πως είναι το μεγαλύτερο μελάτωμα. Και γιατί το έχω αυτό το πράγμα,
Νομίζω ότι το έχω για δύο λόγους. Ο ένας ο λόγος είναι ότι ήμουν πάντοτε people pleaser από μωρό. Και το people pleasing μου, δηλαδή η προσπάθεια που είχα να ευχαριστήσω τους πάντες, νομίζω ότι έχει να κάνει και με τη θέση μου στην οικογένεια, ότι είμαι το πρώτο παιδί. Έχει να κάνει, φαντάζομαι, και με κάποια γενετική προδιάθεση, κάποια χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, γεννιόμαστε με αυτά. Η μαμά μου είναι πολύ people pleaser, βέβαια. Μην σας ακούγεται παράξενο, η μαμά μου, για παράδειγμα, δεν μπορεί να αφήσει τηλέφωνο απάντητο. Μπορεί να κοιμάται πάνω στον καναπέ, μπορεί να είναι πτώμα. Άμα χτυπήσει το τηλέφωνο, θα σηκωθεί. Πονάει και τα πόδια της, έχει και θέμα με το σκελετό της. Θα σηκωθεί, θα πάει να βρει το τηλέφωνο να απαντήσει. Μπας και πάρει κανείς τηλέφωνο και δεν το απαντήσουμε. Είναι πάρα πολύ people pleaser. Ή θέλει, όταν έχουμε τραπέζι, δεν τρώει η ίδια, αν δεν φάμε όλοι. Θέλει να μας μαγειρέψει όλους τα φαγητά που μας αρέσουν. Μας κακομαθαίνει όλους με υλικά αγαθά. Και το κομμάτι με το οποίο διαφωνούμε με τη μάνα μου είναι οι απόψεις της που έχει πάνω σε κάποια θέματα κοινωνικά και θρησκευτικά, που διαφωνούμε. Αλλά όσον αφορά στο caring, στη φροντιστικότητα, δεν υπάρχει τέτοιος λόγος, το να νοιάζεται για τους άλλους και να θέλει να τους ευχαριστεί, η μαμά μου είναι πρώτη. Είναι πρώτη, γιατί νομίζω ήταν και γονιοποιημένο παιδί και είχε αναλάβει την ευθύνη του μικρότερου αδερφού της, ειδικά από τον καιρό που πήγαν στο γυμνάσιο και έμεναν μόνοι τους μακριά από το χωριό. Λοιπόν, και επειδή είχε και πάρα πολύ καλοσύνη η μάνα μου. Λοιπόν, άρα ήμουν εγώ ένας μικρός people pleaser, προσπαθούσα συνεχώς να ευχαριστήσω τους πάντες και θεωρούσα ότι δεν δικαιούμουν να πω όχι ή ότι δεν δικαιούμουν να διαφωνήσω με κάτι. Με αποτέλεσμα να μαζεύω μέσα μου θυμό και κάποια στιγμή να βγαίνει από μόνος το θυμός, γιατί ο θυμός είναι όπως τον ατμό. Σκέψου να έχεις μια κατσαρόλα ατμού, μια χύτρα ταχύτητος. Εγώ δεν έχω χύτρα ταχύτητος, γιατί έχω την εντύπωση ότι δεν κάνει καλό στα τρόφιμα. Μπορεί να έχω και λάθος φυσικά. Έχω κάτι κατσαρόλες, οι δικές μου είναι άλλο στυλ. Είναι κατσαρόλες που μαγειρεύουν σε χαμηλή φωτιά. Δηλαδή το βάζεις στη δυνατή φωτιά, φτιάχνει τον ατμό και μετά το βάζεις στο ένα, στο εντελώς χαμηλό και το σιγοψύνει σαν slow cooker. Είναι δώρο που μου έχει κάνει η μάνα μου. Μιλάμε τώρα από τον πρώτο μου γάμο. 23 ετών κατσαρόλες. Λοιπόν, άσχετο να μιλάμε για κάτι. Είναι για κατσαρόλες αυτό το βίντεο. Είναι για τα λατώματά μου. Μην ξεφύγω. Λοιπόν, όταν έχεις μια χύτρα ταχύτητα, σκεφτείτε να την βάλεις πάνω στη φωτιά και να συνεχίζεις να την έχεις στη δυνατή φωτιά χωρίς να ανοίξεις τη βαλβίδα. Κάποια στιγμή θα σκάσει η κατσαρόλα. Θα ανοίξει το καπάκι και θα πεταχτούν όλα παντού και θα υπάρχουν θύματα. Λοιπόν, το πρόβλημα μαζί μου ήταν ότι, και εξακολουθεί να είναι σε κάποιες περιπτώσεις, ότι όταν με ενοχλούσε κάτι, δεν το έλεγα, ένιωθα ότι δεν είχα θέση να το πω, ήμουνα πολύ people pleaser, ήθελα να ευχαριστώ τους άλλους και ήθελα να δείχνω ένα καλό πρόσωπο, ότι είμαι πολύ ευγενικιά, με αποτέλεσμα να φτάνω στο σημείο στο να κάνω εκρήξεις θυμού. Ο πρώτος λόγος είναι αυτός για τον έντονο μου θύμο και ο άλλος ο λόγος είναι ο προφανής, αυτός που έχω εξηγήσει και στο βιβλίο μου «Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά», ότι μεγαλώνοντας έχω δεχθεί σωματική βία από τον πατέρα μου. Δηλαδή από τα 3 μέχρι τα 14 μου χρόνια, ο πατέρας μου σε ταχτά χρονικά διαστήματα, περίπου μια φορά το μήνα, με έδερνε. Και εμένα και τον αδερφό μου. Και όταν τρως ξύλο, την ώρα που τρως ξύλο, δεν μπορείς, ειδικά άμα είσαι, ξέρω εγώ, ένα κορίτσι 5 ετών, ένα κορίτσι 10 ετών, μέχρι τα 14, ένα κορίτσι 12 ετών, δεν μπορείς εκείνη την ώρα να δείρεις πίσω και για λόγους σωματικής ανισορροπίας και για λόγους σεβασμού φυσικά. Αλλά εντάξει, θα μου πεις τώρα τι σεβασμό να δείξεις στον πατέρα σου που σε δέρνει. Άμα είσαι 12 ετών και άμα είσαι 13 ετών, είσαι σε μια ηλικία που οι γονείς σου είναι πάνω σε βάθρο. Λοιπόν, δεν μπορούσα εκείνη την ώρα να δείρω πίσω και ανέπτυξα μια ξύλινη γλώσσα. Δηλαδή, άμα θυμώσω, μπορώ να πω πράγματα που πονάνε πολύ. Μπορώ να πω πράγματα τα οποία δεν τα πιστεύω πραγματικά για τον άλλον, αλλά τα λέω σχεδιασμένα για να πληγώσω. Αυτό δεν το έχω κάνει στο κανάλι. Είστε πολύ τυχεροί. Αυτό δεν το έχω κάνει στο κανάλι κάποια φορά. Δεν το έχω κάνει.
Αλλά στην προσωπική μου ζωή το έχω κάνει κάποιες φορές, σε κάποιους καυγάδες ομερικούς που είχαμε με τον άντρα μου. Τον τελευταίο καιρό το έχω μαζέψει πάρα πολύ, γιατί έχω συνειδητοποιήσει ότι τα λόγια μένουν. Δηλαδή, αν πω κάτι στον άντρα μου το οποίο είναι πολύ σκληρό, και ξαναλέω, παρόλο που δεν το πιστεύω, δηλαδή σαν να και αναγνωρίζω ποια είναι τα δύνατα σημεία του άλλου και πάω και τα χρησιμοποιώ. Πόση κακία έχει αυτό, πόση κακία. Δηλαδή, για παράδειγμα, συνειδητοποιώ ότι ένα συγκεκριμένο πράγμα τον ενοχλεί πάνω του και πάω και του τονίζω αυτό το πράγμα την ώρα που τσακώνομαι μαζί του. Ένσωστο αυτό το πράγμα. Δεν είναι καλό. Συγγνώμη, Παναγιώτη μου, και από εδώ. Δηλαδή, αυτή η διαχείριση του αρνητικού συναισθήματος του θυμού, το οποίο συνέστημα του θυμού είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Είναι ένα από τα πιο χρήσιμα συναισθήματα, το συναίσθημα του θυμού, καθώς επίσης και το συναίσθημα του πόνου. Όσοι θα έρθετε στα σεμινάρια που θα κάνουμε για τη διαχείριση συναισθημάτων, θα δείτε ότι θα μιλήσουμε για αυτά τα πράγματα. Ίσως όχι από το πρώτο σεμινάριο, στο παρόλο που το πρώτο που θα γίνει 15 Μαρτίου στην Αθήνα το 2020, Κυριακή, θα είναι το απόγευμα. Ακόμη δεν έχει βγει η ημερομηνία, μα βγει θα την γνωρίζετε. Και αν βλέπετε το βίντεο, εκ των υστέρων ήδη έχει γίνει το σεμινάριο ή ήδη γνωρίζετε την ημερομηνία. Εκεί θα μιλήσουμε για αυτήν ακριβώς την προστατευτική δράση των συναισθημάτων. Και ο πόνος, ο θυμός και ο πόνος είναι δύο προστατευτικά συναισθήματα. Παρόλα αυτά, χρειάζεται πνευματική δουλειά, ούτως ώστε να τα χρησιμοποιούμε και να μην μας χρησιμοποιούν. Εγώ με το κομμάτι του θυμού έχω πρόβλημα. Είναι το μεγαλύτερο μου ελάττωμα. Και με τον πόνο έχω θέμα. Με τον πόνο έχω θέμα ότι δεν ακούω τον πόνο. Έχω θέμα με αυτό. Και αυτό είναι ένα ελάττωμα, ότι όταν πονάω και σωματικά και συναισθηματικά, όταν πονάω δεν δίνω σημασία. Δηλαδή έχω μεγάλη ανοχή στον πόνο, το παίζω μάγκας δηλαδή, το παίζω μάγκησα, αν είναι στην Κύπρο, μαγκιόρα θα λέτε στην Ελλάδα, ότι και καλά δεν με νοιάζει που πονάει το δόντι μου και καλά δεν με νοιάζει που είμαι άρρωστη, με αποτέλεσμα να έχω τρομερή αντοχή στον πόνο και να έχω ζημιές στην υγεία μου. Πέρσι τα Χριστούγεννα του 2018, κόντεψα να αποδημήσω εισκύριον, γιατί είχα κυστίτιδα, είχα ρολίμωξη, πονούσα, συνέχιζα να πονάω πάρα πολύ και δεν πήγαινα στο γιατρό. Δεν πήγαινα στο γιατρό να με δει. Μου είπε ο γιατρός, τον είχα πάρει στην αρχή το γιατρό τηλέφωνο και μου είπε, πάρε αυτά που παίρνεις συνήθως, παίρνω τα συστηνά συνήθως, ή γκράμπερις, τέτοια πράγματα τα οποία βοηθάνε στην καταπολέμηση των ουρολιμόξεων και της κυστήτιδος. Και μου είπε ο γιατρός να τα πάρω εκείνα. Και δεν τον παίρνω πίσω τηλέφωνο να του πω, ρε γιατρέ, έχει 2 μέρες, 3 μέρες και πονάω. Και έφτασα σε ένα σημείο στο οποίο είχα και πυρετό, που πάλι δεν είχα καταλάβει ότι είχα πυρετό. Δεν μιλάμε για τόση διαφασία. Το οποίο δείχνει έλλειψη αγάπης προς τον εαυτό μου αυτό το πράγμα. Και είναι λάττωμα. Το οποίο δείχνει ότι σαν να και δεν είμαι πολύ θετική με τη ζωή. Λοιπόν, είχα φτάσει σε ένα σημείο που κόντεψα να πάθω πυελλονεφρίτιδα. Πήρα πολύ δυνατή αντιβίωση και μου πέρασε. Αλλά δεν είναι υγιές αυτό το πράγμα. Και είναι παρόμοιο με το κομμάτι του θυμού. Δηλαδή, σαν να και βάζω πάνω από τον εαυτό μου άλλους ανθρώπους και άλλες καταστάσεις, με αποτέλεσμα να επιβαρύνω και τους άλλους ανθρώπους και τις άλλες καταστάσεις στο τέλος της μέρας. Δεν ξέρω αν γίνομαι κατανοητή. Δηλαδή, στην προσπάθεια μου να μην είμαι βάρος, γίνομαι πολύ περισσότερο βάρος μετά. Και αυτό δεν ξεκινάει από ένα χώρο αγάπης και καλοσύνης. Τι καλοσυνάτη που είμαι, για παράδειγμα, γιατί σε καμία περίπτωση δεν κάνω αυτό το βίντεο να πω τα ελαττώματα μου για να σας πω πράγματα που νομίζετε. Όχι, αγάπη μου, αυτά δεν είναι ελαττώματα, αυτά είναι καλά πράγματα. Αυτό είναι σοβαρό ελάττωμα. Πάρα πολύ σοβαρό ελάττωμα να μην αναλαμβάνεις την ευθύνη του εαυτού σου. Ας είναι και στο κομμάτι του σωματικού πόνου. Πονάς, πες το, κάνε κάτι γι' αυτό, γιατί αν εσύ πάθεις κάτι μετά, ας υποφύγεις και αν πεθάνεις, θα στενοχωρήσεις πάρα πολύ τους ανθρώπους που έχουν επενδύσει σε σένα, αυτούς που σε έχουν παντρευτεί για παράδειγμα, ή αυτούς οι οποίοι είναι συγγεγραμμένοι εδώ στο κανάλι και θέλουν να συνεχίσεις να υπάρχεις, να κάνεις αυτά τα πράγματα που έχετε συμφωνήσει να κάνεις.
ή τα παιδιά σου τα οποία έχουν επενδύσει πάνω σου ότι σε κάποια φάση θα τους κάνεις babysitting ή σε κάποια φάση θα τους βοηθήσεις οικονομικά, ούτως ώστε να φτιάξουν, ξέρω εγώ, τις δουλειές που θέλουν να φτιάξουν, δεν ξέρω τι θέλουν να κάνουν. Whatever τώρα, λέω, ό,τι να είναι. Οφείλουμε προς τους, και προς τον εαυτό μας κυρίως, αλλά και προς τους άλλους ανθρώπους, να φροντίζουμε τον εαυτό μας και να μην αφήνουμε τον εαυτό μας να γίνεται έρμεο αρνητικών συναισθημάτων, τα οποία δεν έχουμε τα γκότσια και δεν έχουμε το θάρρος και δεν έχουμε την όρεξη να τα αντιμετωπίσουμε ευθύς εξ αρχής. Άρα σήμερα, επειδή έχω φτάσει στη Λευκοσία, τώρα φυσικά δεν έχω φτάσει στον προορισμό μου, άρα είναι 25 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα από την αυλή μας στο χωριό μέχρι να φτάσω στην πόλη. Θέλω κανένα δεκάλεπτο ακόμη για να φτάσω εκεί που θα πάω, αλλά τόση είναι η απόσταση. Φανταστείτε δηλαδή ότι είμαι και πολύ μακριά. Είναι μακριά σε χιλιόμετρα, δηλαδή δεν έχει η Κύπρος την κίνηση που έχετε εσείς εκεί πέρα. Είναι πιο κοντά σε ώρα που θα χρειαστείς με το αυτοκίνητο για να πας κάπου. Λοιπόν, το μεγαλύτερο μου ελάττωμα, το οποίο αυτή τη χρονιά το 2020 ελπίζω και ευελπιστώ και υπόσχομαι και θα προσπαθήσω να δουλέψω, είναι να δίνω σημασία στα αρνητικά συναισθήματα που νιώθω από την αρχή, να μην τεμπελιάζω πνευματικά και ψυχολογικά και να ανασκουμπώνω τα μανίκια όταν νιώθω κάτι αρνητικό, να δίνω χρόνο και ενέργεια για να ασχοληθώ με αυτό, γιατί πολλές φορές παρασύρουμε, γίνομαι εργασιομανής, α, και εργασιομανία είναι ένα μεγάλο μελάτωμα αυτό. Ότι βάζω μέσα στο μυαλό μου πρέπει να κάνω συγκεκριμένα πράγματα και θα τα κάνω πρέπει να ξεχιονίσει. Το οποίο πάλι δεν είναι υγιής αντίδραση αυτό το πράγμα, είναι καλό πράγμα τούτο. Τόση ισχυρογνωμοσύνη αν μη τι άλλο. Τι σημαίνει έχω αποφασίσει σήμερα θα γυρίσω 6 βίντεο και πρέπει σήμερα οπωσδήποτε να γυρίσω και τα 6 βίντεο, έτσι είμαι εγώ. Λοιπόν, το μεγαλύτερο μου ελάττωμα είναι αυτό. Ότι είμαι people pleaser, όχι στον βαθμό που ήμουν παλιά, αλλά σε αυτό το σημείο είμαι. Δεν θέλω να στενοχωρήσω τους άλλους και καταλήγω όταν θα αντιδράσω, να αντιδράσω έντονα. Και με έναν τρόπο που δεν είναι ούτε χαριτωμένος, ούτε δημιουργικός. Εσάς ποιο είναι το μεγαλύτερο σας ελάττωμα, μην το γράψετε στα σχόλια, ρε παιδιά. Λοιπόν, αυτά. Σας καλημερίζω. Αν θα το δείτε πρωί, σας καληνυχτίζω αν θα το δείτε βράδυ αυτό το βίντεο. Αχ, τώρα είμαι δίπλα από το σίγμα. Wow, το σίγμα, η παλιά μου τηλεοπτική στέγη. Λοιπόν, σας καλημερίζω. Πάω να κάνω τις εργασίες που έχω να κάνω κάτω στην πόλη και θα τα πούμε. Μπορεί στην επιστροφή να γυρίσω και άλλο βίντεο, αν έχει φως. Σας φιλώ. Γεια. Yeah.